Ανά το άκου. Αυτό είναι το κλασικό. Έλλη, να ένα μήλο. Λόλα, να ένα άλλο. Μπράβο, αυτό το θυμάμαι κι εγώ. Το λένε η μάνα μου και ο παπάς μου όταν μιλάνε για την εποχή του στο σχολείο. Γι' αυτό το πήρα και εγώ. Μόλις το δει η μάνα μου θα την πάρουν τα ζουμιά. Θα τους το κάνω δώρο. Έχει γενέθλια. Γιόρταζε. Ελένη. Η ωραία Ελένη. Είχα και μέσα. Ψωνάρα, πώς αντέχει το μαράκι. Τι γίνεται, φεύγουμε, σχόλασαν όλοι. Εγώ θα περιμένω τη Μαρία. Πετάχτηκε να φέρει χαρτί και κορδέλα για το δωράκι της πεθεράς της. Αχ, απίστευτο! Αυτό είναι που ζωγραφίζει ο κύριος Κατήπης. Πού? Μέσα, ελάτε να δείτε. Πάμε. Συνήθως μου ζητάνε στις αίθουσες που μπαίνουν πιο συχνά να τους ζωγραφίσω κάτι σχετικά με το μάθημά τους μέσα από το βιβλίο, από το ίντερνετ, κάποιο χάρτη. Έχετε ζωγραφίσει κάτι από τα δικά μας βιβλία? Ξεκινώντας, τα πρώτα έργα που ζωγράφισα ήταν στην αίθουσα 11 από το βιβλίο της Γεωμετρίας της Δευτέρας Λυκείου, τον Καντίνσκι. Στην αίθουσα 11 πάλι έχουμε φτιάξει από το παλιότερο βιβλίο ένα έργο του Έσερ και από εκεί και πέρα πάρα πολλά και διάφορα θέματα. έχουν δει πάρα πολλές γραφές σας σε όλες τις αίθουσες. Είναι όλα δικά σας? Όχι. Υπάρχουν και αίθουσες που γίνονται με προγράμματα project από τους συναδέλφους, με συμμετοχή των εθνικών. Όπως η αίθουσα 14, που γίνανε από συναδέλφους. Δεν έχω φωτογραφίες για κύριος Κατήπης. Ειδικά η έξω 17 που έχει τον περιοδικό πίνακα είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλέψεις. Ναι, εμένα μου αρέσει στην έξω 19 η τοιχογραφία με τον Περικλή. Εσάς σας άρεσε? Είναι τέλεια. Και οι ομιλίες που έχουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και οι αμφορείς που έχεις ζωγραφισμένους, δεν ξέρω αν τις έχετε δει. Και από πίσω η Ακτρόπολη είναι αυτό που το πας. Τέλειο, τέλειο. Μαρία, την ξέχασα. Έλα. Τι έγινε, Δημητράκη, πώς την είδες? Μισή ώρα σε περιμένω. Συγγνώμη, sorry. Πιαστήκαμε εδώ με τη Λόλα, έρχομαι γρήγορα, γεια. Με τη Λόλα, ποια είναι αυτή η Λόλα? Με την Λόλα, Viens, 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 on s'en va. Même si je bats le moral. Ni le courage, ni le courage. Τι λέω τώρα?